έχουν ξεκινήσει να δίδονται δάνεια στεγαστικά. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο μετά από πάρα πολλά χρόνια που οι τράπεζες είχαν κλείσει αυτή την κάνουλα και δεν μπορούσαν να δώσουν. Δεν ήθελαν να δώσουν γιατί δεν είχαν τις απαραίτητες εξασφαλίσεις. Τώρα λοιπόν δειλά-δειλά ξεκίνησαν να δίνουν. Να πούμε λοιπόν τις προϋποθέσεις. Μέσος όρος αυτοί που ζητούν και παίρνουν είναι το 41ο έτος. Πρέπει να έχουν χρήματα στο λογαριασμό. Δεν παίρνουν ολόκληρο το ποσό του δανείου όπως ήταν η εμπορική αξία, ισότιμα της εμπορικής αξίας όπως παλιά και δεν ξεπερνούν μέχρι τώρα το 82% της εμπορικής αξίας του ακινήτου που θέλουν να αγοράσουν, να χτίσουν. Κυμαίνονται συνήθως το 62-63% είναι το δάνειο το στεγαστικό που παίρνουν από την τράπεζα. Η τράπεζα έτσι διασφαλίζεται διπλά. Δίνοντας το 62% έπαθαν και έμαθαν και οι δανειολήπτες. Αντί να πάρουν το 100%, παίρνουν το 62%, δηλαδή μέχρι εκεί απλώνουν το πανί τους που φτάνει το χέρι τους. Επίσης, είναι πλέον πολύ πιο ενημερωμένοι για τα τραπεζικά καταναλωτικά προϊόντα, Σοφία. Ξέρουν ακριβώς τι θα ζητήσουν και ξέρουν ακριβώς εισοδηματικά πώς μπορούν να το ζητήσουν αυτό και μέχρι ποιο όριο μπορούν να ζητήσουν. Επίσης, το 60% αυτών δεν έχουν ξαναλάβει δάνειο ποτέ, δηλαδή είναι όλοι καινούργοι δανειολήπτες. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι όσοι θέλουμε να πάρουμε καινούριο στεγαστικό δάνειο είναι ότι οι τράπεζες διασφαλίζονται ζητώντας το 120% της εμπορικής αξίας, έχοντας έτσι μια έξτρα εξασφάλιση μετά από αυτό το κράχ που έπαθαν τα τελευταία χρόνια με τα κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Επομένως, όση είναι η εμπορική αξία, το 120% θα διασφαλιστεί η τράπεζα, οπότε θα είναι πολύ λιγότερο το δάνειο που θα δώσουν. Η εμπορική αξία θα είναι το 120% του δανείου, Σοφία. Οπωσδήποτε, επίσης, αυτό που είπα στην αρχή, το υπόλοιπο πρέπει να το καταδεικνύουν με έγγραφο ότι το έχουν σε τραπεζικό λογαριασμό. Δηλαδή, δεν γίνεται να δώσει η τράπεζα πλέον δάνειο με 62-63% να είναι το δάνειο από την τράπεζα, αλλά το υπόλοιπο θα το βρουν. Για να πάρουν το δάνειο, πρέπει να τεκμέρεται ότι υπάρχει το υπόλοιπο του ποσού στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις μέχρι τώρα και πραγματικά καλή επιτυχία σε όσους θέλουν να πάρουν στεγαστικό. Καλή επιτυχία, ξανά άνοιξε το σύστημα και αυτό είναι μια πολύ καλή είδηση.